Νίκα Δημοσίου ΟΑΕ από τη Στερεά Ελλάδα. Από το 2009 οι συνταξιούχοι δεν έχουν σταματήσει να βγαίνουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται για τις περικοπές των συντάξεών τους. Αυτό που ζητάνε είναι δίκαιες αυξήσεις σε όλους. Σήμερα στην Ευωϊκή Πρωτεύουσα τη Χαλκίδα συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των σωματείων και από τους 5 νομούς της περιφέρειας Στερεάς. Δηλαδή τρέχει ο πληθωρισμός από 13 έως 20% και λέει θα δώσει 6,5 με 7% και σε όχι όλους. Δηλαδή όσοι έχουν προσωπική διαφορά στον ΚΕΑΔΑ, απαιτούμε μετά από 13 χρόνια να μας δώσουν πραγματικές αυξήσεις, τουλάχιστον να καλύπτει τον πληθωρισμό. Απαιτούμε εδώ και τώρα στελέχωση στα νοσοκομεία όλης της περιφέρειας. Χαλκίδας, Στίβας, Λιβαδιάς, Λαμίας, Καρπενησίου, Άνφισας. Για να νιώθουμε κι εμείς οι απόμαχοι της δουλειάς ασφάλεια. Δυστυχώς έχουμε 12 χρόνια με μειωμένες συντάξεις, με τα δώρα μας κομμένα, δεν έχουμε δει καμιά βελτίωση. Οι συντάξεις που παίρνουμε σήμερα δεν επαρκούν ούτε για το μισό μήνα. Μας λένε για τις συντάξεις. 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν θα δούνε αύξηση. Και αυτοί το 1 εκατομμύριο, η πλειονότητα είναι συνταξιούχοι του ΟΑΕ. Γιατί έχουν πολύ μεγάλη προσωπική διαφορά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα 250 ευρώ που θα δώσουν σε αυτούς που παίρνουν μέχρι 800 ευρώ. Μα ένας από αυτούς έχει έστω και 9 ευρώ εισόδημα από άλλη πηγή, δεν θα το πάρει. Τα φάρμακα σας το μήνα, η συμμετοχή δεν ξεπερνάει τα 100-200 ευρώ. Έχουν εκτοξευθεί η συμμετοχή. Είμαστε περήφανοι γιατί βάλαμε πλάτη στην περίοδο της κρίσης. Τώρα είναι η περίοδος της διεκδίκησης. Και δεν διεκδικούμε τίποτα, τη σύνταξή μας, το γιατρό μας και τα φάρμακά μας. Μετά τους μνημονιακούς νόμους που μας αφαίρεσαν πάνω από 40% των συντάξεών μας, συνεχίζεται αυτή η πολιτική, γιατί και με αυτή την παρέμβαση που θα γίνει τώρα, μετά από 12 και πλέον χρόνια, για να δούμε κάποια χρήματα στις συντάξεις μας, αυτό που έρχεται δεν θα καλύψει ούτε αυτό που θα χάσουμε. Και μάλιστα είναι σημαντικό, εσείς τα βλέπετε και τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, ότι μας λένε ότι θα πάρουμε και αυξήσεις. Σας βεβαιώνω λοιπόν, ούτε ένας συνταξιούχος δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση. Με το δεδομένο ότι αυτά που θα πάρει θα είναι μικρότερα από αυτά που θα χάσει. Σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα ζητήσετε? Έχει γίνει μια συνάντηση. Όχι μόνο με. Κατάλαβε την προσωπική διαφορά? Την κατάλαβε, η απάντησή του ήταν ότι και την κατανοεί και την αναγνωρίζει, αλλά οι οικονομικές δυνατότητες, οι δημοσιονομικές, δεν επιτρέπουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι παραπάνω. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι αιμορραγούμε. Και η αιμορραγία αυτή πρέπει να σταματήσει. Συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζονται γιατί πληρώνουν κάθε χρόνο 8,5 δισεκατομμύρια από τις περικοπές. Δεν κάνουμε αγώνα για τον αγώνα, αλλά οι αγώνες που κάναμε τα τελευταία χρόνια και που κάνουμε και συνεχίζουμε φέρανε αποτελέσματα, βάλανε φρένο σε πολιτικές. Οι συνταξιούχοι καταφέρανε μέσα από τους αγώνες τους να πάρουν τα αναδρομικά, έστω και αυτά που πήρανε μετά από τον αγώνα. Τα δικαστήρια τα οποία μεγαλοδικηγορικά γραφεία στέλνανε τους συνταξιούχους δεν πήρε κανένας τίποτα. Αυτό που θέλω να πω ότι στη σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο ζήτημα της ακρίβειας, οι συνταξιούχοι παλεύουν για να ανοίξουν τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει. Συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια όπου χρειάζεται να στηθούν νέα σωματεία. Στους υγειονομικούς που παλεύουν για τη δημόσια υγεία και η οποία τελευταία, με το τελευταίο νόμο που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δυστυχώς καταργείται η δημόσια υγεία και καθιερώνεται ιδιωτική και εμπορευματική. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν φτάνει να είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα. Ο αγώνας μας πρέπει να πάρει μορφή πλέον επανάστασης. Οι πολιτικοί μας που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια και κυβερνούν μας έβαλαν όλους εμάς να είμαστε σε κόμμα στην εντατική και κοροϊδεύουν. Το έχουμε πάρει είδηση, ναι ή όχι? Μας φτωχοποίησαν, μας έκλεψαν τα χρήματά μας. Χαρίζουν δισεκατομμύρια από το κρατικό προϋπολογισμό σε επιχειρηματικούς ομίλους. Με ποιο δικαίωμα τόλμησαν και μείωσαν τις συντάξεις μας? Γιατί είμαστε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι
και κάθε χρόνο μας παίρνουν 10 δις. Το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν καταλάβει. Εγώ το λέω συνέχεια σε συγκεντρώσεις. Αλλά άμα είναι για εκδρομές, είναι, είμαστε φουλ. Όχι, να είναι μαζί μας θέλω. Και παρακαλώ να είμαστε πολύ περισσότεροι στο πεζοδρόμιο. Βλέπω ότι έχουν έρθει πραγματικά και άλλα σωματεία από όλη την περιφέρεια. Και μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την περιφέρεια που έχουν έρθει. Γι' αυτό θέλω να καταλάβουν οι ευωείς ότι πρέπει να ξυπνήσουν, πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, να έρθουν κοντά μας.